Δοκίμασε να περιγράψεις έναν τυφώνα. Το Βόρειο Σέλλας. Έναν Πικάσο. Τη φωνή της Ελένης Βιτάλη. Δεν μπορείς. Η Κατερίνα Ζαρίφη ανήκει σε εκείνα τα ορμητικά, θορυβώδη, χρωματιστά, ανεξήγητα ωραία πράγματα της ζωής που δεν ωφελεί να προσπαθήσεις να αναλύσεις. Είναι προτιμότερο να τους παραδοθείς. Ας ξεκινήσουμε από το Α. Αστεία. Ατακαδόριστα μοναδική. Αντιφατική. Ασπρόμαυρη σαν τα ωραιότερα πορτρέτα της στο λογαριασμό της στο Instagram. Φως και σκιά. Το έχει πει και μόνη της σε μια παλιά συνέντευξη. Εγώ τα έχω αυτά σχεδόν ισόποσα μέσα μου, τη χαρά και τη μελαγχολία. Απλώς μου αρέσει να κάνω τους άλλους να γελάνε. Από παιδάς. Για να τους κουβαλάει πάντα πάνω της. Έψιλον, όπως επανάσταση. Στην καρδιά της Κατερίνας φυσάει ένας άγριος αέρας ανατροπής κόντρα σε οτιδήποτε κατεστημένο. 6 χρόνια ήταν πρόεδρος του 15 μελού στο σχολείο. Προστάρισα σε 2 καταλήψεις. Το ότι μπαίνοντας στη δημοσιογραφία ονειρευόταν να γίνει πολεμική ανταποκρίτρια δεν είναι τυχαίο. Η αδικία του κόσμου την εξοργίζει. Το ίδιο και η βία, ο ρατσισμός, η καταπίεση, το bullying. Τα φτωχά παιδιά, οι ανήμποροι γέρωτες πάνε την καρδιά της από τρυφερότητα και η θέα ένας κακοποιημένου ζώου μπορεί να την κάνει να κλαίει με τις ώρες. Δηλώνει πως ζει, φιλοξενούμενη ουσιαστικά, των αγαπημένων της σκυλιών. Στο Θήτα γράψτε θρίλερ, με τα οποία είχε μονή. Στο Ιώτα την Ιαπωνία και την Ικαρία, δύο μέρη που θα ήθελε να ζήσει κάποτε. Στο Κάπα θα βρείτε κέφι, στα διονυσιακά γλέντια όπου ξημερώνεται. Το φετίχ της είναι τα πανηγύρια. Δηλώνει κορίτσι Λάμδα, λαϊκό, και ένα με τον κόσμο που τη σταματάει συχνά στον δρόμο για να την αγκαλιάσει και να της πει πως τα βιντεάκια της πελούσιας τον γλιτώνουν από την κατάθλιψη. Το μη ανήκει στη μουσική, στο Σοκράτη Μάλαμα, άλλο φετίχ αυτό, και στην Ελένη Μενεγάκη, το ξανθό alter ego της που την έμαθε, παραδέχεται όσα ξέρει για την τηλεόραση. Τιάζεται με το μικρό μαύρο κουτί που της έδωσε χαρές και επιτυχίες, όμως το περιγράφει ως εραστή. Το ρο, το ραδιόφωνο, είναι ο σύζυγός της. Μια λατρευτική σχέση ζωής που ανανεώνεται διαρκώς. Και η υποκριτική, στο ύψιλον, ένας πόθος κρυφός τον οποίον έδωσε πρόσφατα. Είναι συμπονετική, μερικές φορές ολότελα τρελή, φίλη πιστή. Με το χρόνο δεν τα πάει καλά, αλλά δεν πειράζει. Στο τέλος όλοι τη συγχωρούν γιατί είναι ωραία. Είναι η Ζαρίφιος που δεν χωράει σε γράμματα και λέξεις και που τα καλύτερά της είναι τα μυστικά, τα λίγο γκρι, τα τρυφερά και τα νυποτά της. Από Α πάλι. Αχ, βρε Κατερίνα.